Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, για να πάμε εδώ τώρα να πούμε, να δούμε και άλλα θέματα σήμερα, κυρίες και κύριοι. Κλείσατε δωμάτιο. Δεν κλείσατε. Κλείσατε. Ο κύριος Θεμιστοκλής Μπάκας, πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου ή Real Estates κοντά μας. Πώς είστε, κύριε Μπάκα? Καλή σήμερα. Τι γίνεται? Καλή εβδομάδα. Πώς πάμε? Μια χαρά, βλέπουμε έντονη κινητικότητα. Έντονη κινητικότητα. Υπάρχει. Παιδιά. Ύψη ζήτηση βλέπουμε παιδιά, εδώ. Τι? Στα νησιά, κοντινά και μακρινά, γίνεται όχι του 23. Θα μας πεις ότι δεν πέφτει καρφίτσα εσύ τώρα. Γίνεται τίποτα. Όχι του 23. Είναι πρωτόγνωρες οι καταστάσεις. Λέω ότι θα είναι καλύτερα από ό,τι ήταν το καλοκαίρι. Ναι, έχουμε πολύ ψηλά ποσοστά προκρατήσεων. Δηλαδή για τα τέλη, για την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου και την εβδομάδα του 15 Αυγούστου. Ναι. Πραγματικά βλέπουμε στα νησιά τα οποία είναι τα κοντινά νησιά στον νομό Αττικής, ποσοστά προκρατήσεων που αγγίζουν το 95%. Ωραία, μισό λεπτάκι τώρα. Για να καταλάβω κι εγώ. Μιλάμε καταρχήν για κατοικίες μισθωμένες. Για κίνητα και γραμμές βεχόνιες μισθώσεις. Ωραία. Δηλαδή ολόκληρα σπίτια. Airbnb, αυτό που λέμε, έτσι, Airbnb, για να το καταλάβει και ο κόσμος. Και όχι μόνο Airbnb, γιατί πολλά από αυτά δεν είναι. Airbnb είναι μια πλατφόρμα. Εντάξει, ναι. Υπάρχουν πάρα πολλές πλατφόρμες. Οπότε βλέπουμε πολύ έντονη δυναμική. Για πείτε μας τι πιθανότητες έχει κάποιος ο οποίος, ας πούμε, λέει τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου να πάω, ρε παιδιά, κι εγώ κάπου 4-5 μέρες. Ναι, ναι, ναι. Τι πιθανότητες έχει να βρει αυτός το κατάλημα? Στην Σκιάθο έχει ποσοστό προκρατήσεων για τα τέλη Ιουλίου 96% και 97% αντίστοιχα για την εβδομάδα του 15 Αυγούστου. Στη Σκόπελο 84% και 94%. Ήδρα 89% και 93% ποσοστά προκρατήσεων αυτή τη στιγμή. Ιούλιος και Αύγουστος. Ναι, τελευταία εβδομάδα Ιουλίου, το 6ήμερο, 7ήμερο, το 15 Αυγούστου. Την 15 εβδομάδα. Εκεί κανονικά μετράμε τη μεγάλη δυναμική του τουριστική σεζόν. Ναι. Μετά στις Πέτσες είναι στο 77% και 96% αντίστοιχα. Άνδρος 71% και 90%. Κύθνος 90% τον Ιούλιο, 95% το ποσοστό προκρατήσεων για τον μήνα Αύγουστο. Η Έγινα, ένας πολύ κοντινός προορισμός, 79% τον Ιούλιο και 90% τον Αύγουστο. Η Μύκονος έχει χαμηλές πτήσεις για τα δεδομένα της, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η Μύκονος θα το πληρώσει το Μάρμαρο. Το είχαμε πει αυτό. Το έχει πληρώσει ήδη. Ναι, το έχουμε ξαναπεί. Θα το πληρώσει το Μάρμαρο, γιατί ξαφνικά, ας πούμε, τα πράγματα... Καμιά φορά η αγορά φουσκώνει, ξεφουσκώνει, συμβαίνει. Εδώ δεν φούσκωσε η αγορά. Εδώ η αγορά πήγε να μας καταπιεί ολόκληρος. Εδώ η αγορά άλλαξε πάρα πολύ στη Μύκονο. Λοιπόν, στη Μύκονο έχουμε 63% ποσοστό προκρατήσεων για τέλη Ιουλίου και 76% για 15 Αυγούστου. Να σας αναφέρω. Σε σχέση με άλλες χρονιές προηγούμενες. Ήταν 100%. Χρονιές, εδώ μιλάγαμε για 100% ειδικά τέτοια περίοδο. Ήταν 100% και σκεφτείτε από τα μέσα περίπου Ιουνίου. Τώρα συζητάμε ότι είμαστε στα μέσα περίπου Ιουλίου. Και μας λέτε εσείς ένα ποσοστό. 15 μέρες και βλέπουμε ότι έχει 63%, 63% για τέλη Ιουλίου. Έχω ένα φίλο στον οποίο οι γονείς του. Του άφησαν, του έγραψαν, νέο παιδί, πολύ νέο παιδί, κάτω από τα 30, του έγραψαν ένα σπίτι στην Μύκονο, ναι. Το οποίο είναι 78 τετραγωνικά. Η οικογένειά του δεν είχε πάει ποτέ σχεδόν. Το σπίτι ήταν από τον παππού, εγκαταλελειμμένο χρόνια και. Βρέθηκε η εταιρεία η οποία τον βρήκε. Ποιος είναι, πιανού είναι αυτό το σπίτι, ναι, που είναι κλειστό. Του κάνουν μία προσφορά για αυτό το σπίτι, το οποίο είναι 78 τετραγωνικά, 24 χιλιάρικα το χρόνο. Σώθηκε. Δεν ξέρω, δεν θα δουλεύει. Του λένε δύο μήνες. Το χρόνο που θα διαλέγεις εσύ δεν μας νοιάζει πότε. Θα σου δίνουμε αυτό το δωμάτιο, ένα δωμάτιο το οποίο είχαν κάπου αλλού, ευπρεπέστατο να μείνεις. Να περνάς εσύ. Και σεζόν, επειδή το παιδί κάνει μια πολύ ειδική δουλειά, και σεζόν, άμα θέλεις, σου δίνουμε 2.500 να άρχισαι να δουλεύεις για αυτούς τους οποίους νοικιάζουμε εμείς τα σπίτια μας. Αυτά είναι. Και φυσικά είπε το παιδί. Τι είπε? Φυλάκια, γεια σας. Πάω Μύκονο. Εννοείται, τι θα έλεγε. 3.611 ακίνητα εγγεγραμμένα στις βεχόμενες μισθώσεις. Πού? Στη Μύκονο. Σαντορίνη, 4.762 ακίνητα και γραμμές βραχυχρόνιες μισθώσεις. Έτσι να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει βραχυχρόνια μισθώσεις. Παιδιά, γίνονται Airbnb και τα εικονοστάσια. Υπάρχουν τόσα πολλά. Στην Πάρο, 2.937. Ψηφίδε στη Ζάκυνθο, 3.533. Στη Ζάκυνθο. Κεφαλονιά, 3.540. Λευκάδα, 2.724. Στην Κέκυρα, 8.895. Ρόδος, 4.806. Τα οποία, ναι. Γιατί, δηλαδή, συγγνώμη, τι σπίτια τώρα. Γιατί συμβαίνει αυτό. Ναι, ναι. Λοιπόν, και γιατί συμβαίνει. Λοιπόν, βλέπουμε μια αύξηση της ζήτησης φετινή χρονιά κατά 17% σχέση με πέρυσι για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Άγουστο. Να η απαντήση σου. Για τα κίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης κατά δεύτερο. Σε σχέση με πέρυσι. Σχέση με πέρυσι. Δηλαδή, πέρυσι που ήταν η καλύτερη μας χρονιά. Αυτά είναι 17% πάνω φέτος. Ναι, οι ζητήσεις. Φέτος λέει το κάτι άλλο. Ταυτόχρονα έχουμε το εξής. Έχουμε μια έρευνα που αναφέρει ότι το 72% περίπου όσων επιλέγουν ακίνητα για γραμμένες βραχυχρόνιες μισθώσεις τα επιλέγουν διότι θέλουν να φιλοξενήσουν εντός ενός χώρου
όλη την οικογένειά τους. Εντάξει, λογικό. Και κατά δεύτερο, σε ποσοστό πάνω από 60% ότι αυτά τα κίνητα διαθέτουν το σύνολο των οικοσκευών και μπορούν να μαγειρέψουν εντός κατοικίας, ιδιαίτερα αυτοί που έχουν μικρά παιδιά για να γλιτώσουν να γεύουν. Οικογένειες πιο πολύ, και όταν υπάρχουν και δύο και τρία παιδιά. Τώρα, γιατί τιμές μιλάμε, κύριε Μπάκα, σε όλες αυτές τις κατοικίες? Συντείνω από 604 ευρώ για 6 διανυκτερεύσεις, ένα κίνητο το οποίο είναι κατάλληλο για τραμελή, έχω γίνει τραμελή παρέα. 604 ευρώ, 110 ευρώ την ημέρα. Από 952 ευρώ το 15 Αύγουστο, το εξαρήμερο, σκιάθος από 1.269 ευρώ τον Ιούλιο μήνα για 6 διανυκτερεύσεις, από 790 αυτή τη στιγμή το κόστος το 15 Αύγουστο, συσκόπουλο από 950 ευρώ τον μήνα Ιούλιο, και από 825 το μήνα Αύγουστο. Ήδρα 1058 τον Ιούλιο για 6 διανυκτερεύσεις, από 1.310 ευρώ. Για 6 είπατε. 6 διανυκτερεύσεις. Και τώρα τι σπίτι είναι αυτά? Δεν θέλω να πω ότι είναι σπίτι, το πήρε στο κέντρο, δηλαδή θα έχω πρόσβαση να πάω. Δεν ξέρεις τώρα. Είτε στο φούρνο, είτε στο σούπερ μάρκετ. Είναι σπίτια τα οποία είναι από 40 έως και 70 τετραγωνικά μέτρα. Δεν μιλάμε για μεγάλα σπίτια. Ανακαινισμένα ή. Πλήρως ανακαινισμένα. Πλήρως ανακαινισμένα. Εδώ όμως παρεχόμενο να πούμε το εξής. Πού μπορεί να πάει κάποιος όμως τώρα, ο οποίος δεν θα βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη? Ωραία, άκουσε αυτή τη στιγμή για την Ήδρα, για τις Πέτσεις, για την Μύκονο. Ναι, τώρα, αυτά τώρα. Ακριβώς. Παιδιά, έχει γίνει η Ήδρα όνειρο το να πας τώρα για πολύ κόσμο. Ναι, αλλά θέλω να πάω και λίγο στην Πελοπόννησο εδώ που βλέπω. Δηλαδή, Καλαμάτα, Ναύπλιο, Βασιά. Για πείτε μας και εδώ. Βλέπουμε το εξής. Βλέπουμε ότι στην Καλαμάτα ξεκινάμε από 435 ευρώ ή 6 διανυκτερεύσεις. 435 ευρώ ή 6 διανυκτερεύσεις στην Καλαμάτα. Ναι, 925 ευρώ, 925 ακίνητα για γραμμές βρεχόνες μισθούς. Δηλαδή έντονη δυναμική Καλαμάτα. Ο Δήμος Καλαμάτα. Έχει, έχει. Μα έχει ωραία πράγματα. Καλαμάτα. Είναι ως επίκεντρο κατά κύριο λόγο. Ο κόσμος πάει περίπου. Και πας δεξιά γύρω. Αυτό. Λοιπόν, από 599 ευρώ το 15 Αύγουστο. Ναύπλιο από 511 ευρώ ή 6 διανυκτερεύσεις για τον τέλη Ιουλίου, για την τελευταία εβδομάδα, και 585 ευρώ για το 15 Αύγουστο. Η Μονεβασιά από 895 ευρώ. Έχει πολύ ψηλά ποσοστά προκρατήσεων τέλη Ιουλίου. Για το 15 Αύγουστο δεν συζητάμε. Αν θα πας στο Βράχο, θα το πληρώσεις. Στο κάστρο πάνω πρέπει οπωσδήποτε. Πάντως, Θεμιστοκλή, να σου πω κάτι. Το βλέπω και από τον τόπο μου. Το μαθαίνω και από αλλού. Πετάνε έξω τους γιατρούς από τα σπίτια που νοικιάζουν, για να τα νοικιάσουν σε τουρίστες. Αυτό είναι θέμα Σεπτεμβρίου. Όταν γυρίσουν τις διακοπές. Θέλω πραγματικά, δηλαδή, χτύπα ξύλο, να δω τι θα γίνει αν πάθει κανένα έμφραγμα και έχουν διώξει τον καρδιολόγο από το νησί. Εγώ θα σας πω ότι στη Μύκονο για ένα σπίτι. Και έχει έρθει ένας τεχνικός αεροσκαφών. Τι θα σου κάνει, σερβίς? 40 τετραγωνικών μέτρων. Το ζητούμενο μίσθωμα για τη σεζόν ήταν 21.000 ευρώ. Έλα τώρα. Συγγνώμη. 21.000 ευρώ για ένα σπίτι 40 τετραγωνικά μέτρα για τη σεζόν. Δηλαδή ξεκίνησε από το μήνα Απρίλιο έως και τέλειο Οκτωβρίου. Ήθελε 21.000 ευρώ προκαταβολικά. Πολλά χρήματα είναι δυνατό. Τι μπορεί να 7 μήνες. 3 χιλιάρικα το μήνα, 40 τετραγωνικά. Τι έχει αυτό το σπίτι, 40 τετραγωνικά τώρα? Πείτε μου, τι έχει. Και μπροστά. Και μπροστά. Άρα φοβάται, μπροστά φοβάται, πρέπει άρα όλα. Τι δίνουν? Όλα τα χρήματα, γιατί φοβότανε μήπως δεν τα πληρώσεις και φύγεις. Α, με βέβαια, 40 τετραγωνικά. Αλλά για και να θέλω να κρυφτώ. Μην χαλάσουμε την καρδιά στον κόσμο, να τους πούμε ότι υπάρχουν προορισμοί στην Υπηρετική Ελλάδα, Πελοπόννησο, στην Κορινθία, στην Αχαΐα. Τι λέτε τώρα, ξέρετε τι ωραία μέρη έχουμε. Αχαΐα, Ηλία, στην Εύβοια, στην Ήπειρο, στη Χαλκιδική. Και στη Λούτσα έχει. Αλλά το θέμα είναι. Μπορούμε να βρούμε διαμονή με λιγότερο από 100 ευρώ να διανυκτέρευση. Όμορφα είναι και εκεί για κάποιους που μπορούν να τα διαθέσουν. Υπάρχει κόσμος όμως που δεν μπορεί να τα διαθέσει. Συμφωνώ. Υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές όμορφες προτάσεις. Κύριε Μπάκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, καλή συνέχεια. Καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα.